Τι απασχόληση, τι κάνουμε με τα παιδιά μας τα οποία όλα έχουν βγει εκτός προγράμματος, τα οποία και αυτά έχουν μπερδευτεί και αυτά ψάχνουν να βρουν ένα παραμυθάκι για να δικαιολογήσουν την υπόθεση κορονοϊός. Θέλουμε τη δική σας την επαγγελματική ματιά. Βεβαίως, είναι μια δύσκολη εποχή, τα άκουγα που τα λέγατε και πριν, είναι πρωτόγνωρο για όλους, είτε είναι ενήλικες, οι παιδιά, οι έφηβοι. Ένα πρώτο βήμα που εμείς τονίζουμε στη γραμμή 115-25 της Ένωσης Μαζί για το Παιδί, όπου προσφέρουμε ψυχολογική στήριξη σε γονείς, εφήβους και παιδιά, είναι κάτι πολύ απλό. Ας αρχίσουμε με μια απλή συζήτηση με τα παιδιά. Ο έφηβος τι θα κάνει στο σπίτι είναι λίγο... Είναι ένας υπεύθυνος πλέον σχεδόν ενήλικας, οπότε μπορούμε να συζητήσουμε μαζί του, να το αναθέσουμε κάποιες δουλειές που τον ευχαριστούν και εκείνον, να χρησιμοποιήσουμε και το διαδίκτυο για κάποιες δημιουργικές ασχολίες που μπορούν και εκείνον να τον ενδιαφέρουν. Και στα μικρότερα παιδιά το παιχνίδι μέσα στο σπίτι είναι και αυτό μια πολύ ευχάριστη δραστηριότητα. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε, κυρία Καμαρέτα, να μην μείνουν πολύ χρόνο τα παιδιά μπροστά από τα τάμπλετ? Δηλαδή, τι δημιουργικό μπορούν να βρουν οι γονείς? Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα και καλά κάνετε και το θίγετε, διότι είμαστε πολλή ώρα στο σπίτι και κακά τα ψέματα και το διαδίκτυο μπορεί να προσφέρει πολύ δημιουργικές λύσεις. Αρκεί να μην γίνει υπερχρήση. Σίγουρα θα κάνουμε κάποια αναπροσαρμογή στο όριο απασχόλησης μπροστά στο τάμπλετ, μπροστά στον υπολογιστή. Μπορεί να είναι λίγο περισσότερη ώρα από ό,τι πριν. Μπορεί να είναι όμως για κάποια μαθήματα. Θέλουν να κάτσουν περισσότερο στο τάμπλετ. Προτιμούν αυτό από το να κάτσουν να ζωγραφίσουν. Ναι. Σαφώς, οι έφηβοι σε αυτή την ηλικία είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό, εάν κάνουμε... Όπως λέω για 8-10 χρονών, η βαφτιστήρα μου, δεν ξεκολλάει το τάμπλετ. 8-10, ναι. Κοιτάξτε, σε αυτό το πάλι λειτουργούμε με συγκεκριμένα όρια και με συζήτηση. Μπορούμε να κάνουμε μια ζωγραφική με το παιδί, μια δραστηριότητα μαζί, ακόμα και μαγειρική. Είμαστε όλοι στο σπίτι και μπορούμε πλέον να συνεργαστούμε σε πράγματα και εγώ, που πριν... Εμείς μαγειρεύουμε καθημερινά, η γυναίκα μου δηλαδή, κατά κυριολόγο με τις κόρες μου, οπότε νομίζω ότι είναι από τις πιο ευχάριστες στιγμές της ημέρας. Με κρατάνε εμένα σε απόσταση, ξέρετε, κυρία Καμαρέτα, γιατί εγώ βγαίνω από το σπίτι και η αλήθεια είναι είμαι λίγο ύποπτος. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σας ευχηθούμε υγεία σε εσάς και στους οικείους σας. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Το τηλέφωνο για ό,τι θέλουν οι γονείς. 1525. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε αυτή τη φάση σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Μείνετε εδώ στο μεγάλο κανάλι. Καλώς ήρθατε στο ενισχυμένο χρονικά και θεματολογικά Μέγα Μαγκαζίνο. Μένουμε ενημερωμένοι.